Λοιπόν, και έφτασε η ώρα να υποδεχτούμε τη Θέκλα μας στην παρέα μας. Να θυμηθούμε ότι σε λίγο θα έχουμε τα βραβεία για το TikTok. Θέκλα, ο άλλος θα έλεγε σήμερα. Έτσι, αυτά είναι. Έκλεψα. Είδα ότι φορούσες ροζ. Είχα σκοπό να φορέσω ροζ και λέω: όχι, θα φοράω το ίδιο με τη Χριστιανά. Γιατί να μην φορούσες το ίδιο με τη Χριστιανά, όχι, πρέπει να ξεχωρίζει. Το ροζ που στηρίζεις καλύτερα εσύ. Οπότε φόρεσα αυτό το χειροποίητο κολλιέ που έχω φτιάξει προχθές το βράδυ. Το έκανα μόνη μου. Σαν καλή γριά με το βελονάκι. Πολύ όμορφα θέκλα. Ένα σακετάκι μαύρο-άσπρο να είμαι κι εγώ του μαγιού, αλλά όχι με τα ίδια χρώματα. Έπρεπε να βάλεις το ροζάκι σου κι εσύ σιγά, μια χαρά. Λοιπόν, είμαστε πολύ καλά. Το υποστηρίζεις τόσο όμορφα εσύ. Το κόκκινο είναι το χρώμα μου, νομίζω, εμένα. Και σου πάει. Είμαι η τριλίστα κόκκινα στην Κύπρο, η περλίστα κόκκινα. Μάμου ρε Θέκλα μου, μια χαρά είναι ωραίο το κόκκινο. Λοιπόν, Θέκλα μου, θα ξεκινήσουμε από εκεί που είχαμε μείνει την τελευταία φορά. Βεβαίως. Γιατί έχουμε αφήσει εκκρεμότητες. Συγγνώμη, ναι, Τάσο, με τέλειωσε. Θέκλα μου, συγγνώμη. Μία άνω τελεία, να δούμε αν τέλειωσε το στεφάνι του. Χρυσά μου, δεν το τέλειωσα. Προσπαθώ. Συνεχίζεις. Ναι, και ξέρεις, νιώθω και πάρα πολύ άβολα. Ξεκίνα, πόσο τηλεθεατής τώρα μπορεί να κάνει κάτι σπίτι του και να ακούει τη Θέκλα, να πλύνει και πιάτα, να σιδερώνει. Μου δίνεις το ελεύθερο. Φυσικά, κάνει το κασολάκι στο καθαρίσει. Θα το αφήγει έξω από το σπίτι για σένα που το κάνω αυτό. Με πολύ πολύ αγάπη. Ευχαριστώ, ρε Τάσο. Δεν θέλουμε να βάλουμε έξω την πόρτα μα, είναι εντάξει. Λοιπόν, Θέκλα μου, πάμε να μα πεις έτσι από εκεί που μείναμε. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για τους haters στο διαδίκτυο. Ναι. Αλλά δεν καταφέραμε να το τελειώσουμε το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ πλατή, πολύ ευρύ θέμα. Καλύψαμε τη ψυχολογία εντός εισαγωγικών των ανθρώπων οι οποίοι βγάζουν μίσος προς άγνωστους τους ανθρώπους και είχαμε καταλήξει περίπου στο συμπέρασμα ότι υπάρχει κάποια αίσθημα μειονεξίας του ανθρώπου που βγάζει μίσος προς κάποιον άγνωστο, εις φθόνου κλπ. Σήμερα θέλω να μιλήσω περισσότερο για το διαδίκτυο και το cyberbullying. Δηλαδή το bullying που γίνεται μέσω διαδικτύου. Άκουγα τη συζήτηση με τη φίλη μου τη Γογό όση ώρα περίμενα για να βγω και συμφωνώ μαζί σου, Χριστιανά, ότι είναι πολύ σπουδαίο εργαλείο το διαδίκτυο και είναι πολύ χρήσιμο αυτές τις μέρες που έχουμε γίνει όλοι digital, όπως είπε και εγώ. Έχουμε γίνει όλοι τις βιντεοκλήσεις και τις διαδικτυακής επαφής. Η αλήθεια είναι όμως ότι για πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο ή δεν έχει τύχει με πόλεμο, δεν γνωρίζουν πώς να προστατεύσουν τον εαυτό τους από το διαδικτυακό bullying, δηλαδή από τον ψυχολογικό πόλεμο που γίνεται μέσω διαδικτύου. Τι είναι το διαδικτυακό bullying? Γνωρίζουμε όλοι τι είναι το bullying. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ευτυχώς, στην κοινωνία μας και αφορά τη συνθήκη εκείνη που σε ένα περιβάλλον, κυρίως σχολικό, συνήθως σχολικό, ο ένας μαθητής κάνει ψυχολογικό πόλεμο στον άλλο. Το bullying, άμα το πάρει στον χώρο της εργασίας, ονομάζεται mobbing, όπου ένας κάνει ψυχολογικό πόλεμο στον άλλο. Εν τω μεταξύ, εντελώς συμπτωματικά είναι και ο τίτλος του τελευταίου μου βιβλίου, Ψυχολογικός Πόλεμος, που έχει μέσα περιεχόμενο για το τι είναι το bullying στους μικρούς και στους ενήλικες. Στο διαδίκτυο, πολύ συχνά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνήθως κρύβονται πίσω από ψευδόνυμα και λογαριασμούς οι οποίοι δεν δείχνουν ποιοι πραγματικά είναι. Π.χ. λογαριασμός κόκκινη γάτα ή μπλε, ξέρω εγώ, σπίτι. Ένα οποιοδήποτε όνομα τυχαίο. Λογαριασμοί οι οποίοι μπαίνουν στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Instagram, όπως είναι το TikTok που αναφέρατε, όπως είναι το Facebook, όπως είναι το Twitter ή οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης και τρολάρουν τους ανθρώπους κάτω από τις αναρτήσεις τους. Η λέξη troll στην κυριολεξία σημαίνει ξωτικό, αλλά στη διαδικτυακή γλώσσα χρησιμεύει για να περιγράψει έναν χρήστη του διαδικτύου, ο οποίος πάει επίτηδες κάτω από μια ανάρτηση, κάτω από ένα άρθρο και γράφει πράγματα ενοχλητικά, γράφει πειράγματα, τα οποία μπορεί να είναι απλά πειράγματα, αλλά φτάνουν μέχρι και το επίπεδο bullying, προκειμένου να δημιουργήσει φασαρία χωρίς αιτία. Πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο ή είναι καινούργοι στη χρήση του διαδικτύου, γιατί υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι σε μεγαλύτερες ηλικίες που τώρα έχουν ξεκινήσει να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και μπράβο τους. Υπάρχουν και πολλά νεαρά παιδιά, τα οποία τώρα στην ηλικία τη σχολική ξεκινούν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίζουν τα trolls και το cyberbullying. Δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν όταν κάποιος άγνωστος μπαίνει κάτω από τη φωτογραφία που έχουν αναρτήσει, κάτω από το status που έχουν αναρτήσει και τους γράφει προσβλητικά σχόλια, κοροϊδευτικά σχόλια, τους μειώνει,
τους υποβαθμίζει, τους κάνει να νιώθουν άσχημα για τον εαυτό τους. Θυμάμαι, ο Χάρης το είχε πει την προηγούμενη φορά ότι στο TikTok έχει δει πολλά άσχημα σχόλια. Ναι. Είναι πιο μικρότερες ηλικίες, φαντάζομαι. Μην πάρεις και όρκο ότι είναι μόνο από μικρότερες ηλικίες. Μην πάρεις και όρκο. Το προφίλ του τρολ δεν έχει ηλικία. Okay. Μπορεί κάποιος να είναι και 50 ετών και 60 ετών και 70 ετών και πάλι να είναι τρολ. Είναι θέμα του ποιος είσαι. Και τρολς ή περιπαίχτες, αν πούμε τη λέξη στην κυπριακή διάλεκτο, αυτοί που περιπαίζουν υπάρχουν σε όλες τις ηλικίες. Δυστυχώς, Θέκλα μου, δυστυχώς, πραγματικά, να σου πω κάτι, είναι τόσο λυπηρό να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Να ασχολούμαστε τόσο πολύ με το τι κάνει κάποιος και να ασχολείσαι για να μπεις να τον κοροϊδέψεις ή να του πεις και κάτι. Δηλαδή, κάθομαι εγώ απ' έξω, στην ασφάλεια της ανωνυμίας μου, πίσω από το πληκτρολόγιο μου, δεν έχω κάμερα για να φαίνεται ποιος είμαι, και μπαίνω μέσα στο προφίλ της Χριστιάνας, του Τάσου, του Χάρη, του οποιοδήποτε και πάω από κάτω και παρατηρώ σε αυτή τη φωτογραφία τι μπορώ να δω, τι βλέπω το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για να ρίξω μια χολή. Και τη γράφω. Θέκλα μου, εγώ ακόμη ένα πράγμα δεν κατάλαβα. Πόσο καινή μπορεί να είναι η ζωή, όσο βαριά και να ακούγεται αυτή η λέξη. Get πόσο alive. Και... Ναι, πόσο καινή αυτό... μπορεί να είναι η ζωή κάποιου ανθρώπου που πραγματικά ήταν τόσο αθιασερός στα κυπριακά, που να κάτσει, ναι, ας πούμε, και να ασχοληθεί και να γράψει. Είναι ψυχολογικά αρρωστημένο αυτό το πράγμα. Τάσο μου, έχει πάρα πολλούς ανθρώπους που ζουν ψεύτικες ζωές και άδειες ζωές. Που έχουν επιδείξει τεμπελιά πνευματική, δειλία και δεν έχουν επιλέξει για τον εαυτό τους τα πράγματα που επιθυμούσαν ή τα πράγματα που ονειρεύονταν ή τα πράγματα που επιθυμούν. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν παραμείνει σε βαρετές δουλειές, επιλέγοντας την ασφάλεια μιας μόνιμης δουλειάς και χωρίς να ρισκάρουν για κάτι που να τους εκφράζει καλλιτεχνικά, για παράδειγμα. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει σε νεκρούς γάμους ή σε προβληματικές σχέσεις επειδή δεν έχουν το θάρρος να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι γκρινιάριδες, είναι κλαμμένοι, είναι χειριστικοί και τους αρέσει να παίζουν τον ρόλο του θύματος. Έχει ανθρώπους, Τάσο, που μπορεί να τους δίνεις μπροστά τους τις λύσεις για να επιλύσουν το πρόβλημα τους και να αγνούν επιδεικτικά τις λύσεις που τους δίνεις, επειδή στην πραγματικότητα θέλουν να είναι προβληματικοί, θέλουν να είναι θύματα εντός εγωγικών και θέλουν να κλαίγονται ώστε να τους δώσουν οι άλλοι σημασία. Άκουγα την εγώ που έλεγε προηγουμένως για τα σχόλια τα πολλά που είχε λάβει, αυτή την περίοδο με την πανδημία από ανθρώπους, είπε ότι υπήρχαν και πολύ θετικές επικοινωνίες, αλλά υπήρχαν και επικοινωνίες από ανθρώπους οι οποίοι ούτε γεια σου, ούτε πώς είσαι, ούτε είσαι καλά, σαν πως και είναι ένα μηχάνημα επειδή είναι δημοσιογράφος, που τις επιτίθενται ή προσπαθούν να τις πούνε ότι έχω πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα εγώ, γιατί εγώ προσωπικά έχω αυτό το θέμα και το παιδί μου έμεινε στο εξωτερικό, ή έχω το ένα, έχω το άλλο και έχω πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και δεν ακούει αυτός ο άνθρωπος ούτε τι του λες, δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι χτυπάει σε λάθος πόρτα και αυτό που θέλει είναι να κλαφτεί. Γιατί τρέφονται αυτοί οι άνθρωποι από την αρνητικότητα. Τρέφονται από την προσοχή που τους δίνουν οι άλλοι, την αρνητική προσοχή. Εσύ είναι τώρα Θέκλα μου, μιλάς για τις περιπτώσεις που κάποιος θέλει να επιτεθεί σε κάποιον επειδή δεν βρίσκεται και αυτός στην ίδια δύσκολη θέση μαζί του. Γιατί υπήρχαν και πολλά τέτοια μηνύματα, τα οποία ήταν με πολύ καλή προσέγγιση και... Ναι, Χριστιανά, πολύ, εγώ μιλάω για τη φάση για του στήλου να πάει κάποιος να σου γράψει. Εσύ καλά την έχεις, ναι, κυρία Θέκλα, για παράδειγμα. Ναι. Εσύ μια χαρά την έχεις, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Ρώτα μας και εμάς που έχουμε πρόβλημα. Ναι, χωρίς να ξέρεις κιόλας. Καταλάβες, δηλαδή, προβάλλω πάνω σου το αποθυμένο μου ότι εγώ θεωρώ ότι έχω το μεγαλύτερο πρόβλημα του κόσμου και σου λέω εσύ καλά την έχεις. Εν τω μεταξύ, μπορεί να μην γνωρίζεις τι μου συμβαίνει εμένα, γιατί υπάρχουν, Τάσο, και υγιείς προσωπικότητες και άνθρωποι που είναι αξιοπρεπείς. Τα προβλήματα τους δεν τα δημοσιοποιούν ώστε να ζητήσουν ίκτο και λαμβάνουν δράση για τα προβλήματα. Ναι. Ισχύει, ναι, εννοείται. Και συνήθως αυτοί που κλαίγονται είναι αυτοί που έχουν τα λιγότερα προβλήματα. Ή αυτοί που απλά αρέσκονται στο να κλαίγονται, γιατί υπάρχει αυτή η κατηγορία ανθρώπων στη ψυχολογία, εν πάση περιπτώσει. Η κλαμμένη και η χειριστική. Είναι η κλαμμένη και η χειριστική. Ναι. Έχω και βίντεο στο κανάλι μου για τους κλαμμένους και τους χειριστικούς. Είναι μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι συνεχώς κλαίγονται. Δεν σας έχει τύχει να μιλάτε με κάποιον που να είναι από το περιβάλλον σας, κάποιος συγγενής ή κάποιος συνάδελφος του λέει «Αχ, και παθα το ένα και παθα το άλλο». Πάντα έχει κάτι αρνητικό να πει. Πάντα δεν είμαι καλά. Όλα τα κακά τους συμβαίνουν. Λες και υπάρχει ένα μαύρο σύννεφο και τους κυνηγάει. Έχουν αυτή την ψευδαίσθηση. Και αν κάτσεις να αναλύσεις τι σου λένε,
μπορεί να δεις ότι δεν έχουν βιώσει κάτι τρανταχτά διαφορετικό από τους υπόλοιπους. Απλώς έχουν μία τάση να απομονώνουν οτιδήποτε είναι αρνητικό ή φαίνεται αρνητικό και να το μεγενθύνουν και να κλαίγονται. Φυσικά όλα αυτά είναι κατάλοιπα και τα κουβαλούν οι άνθρωποι μαζί τους από μια διαπαιδαγώγηση ελλειπή που έχουν δεχθεί από τους γονείς τους. Όλα αυτά έχουν να κάνουν και με χαρακτηριστικά προσωπικότητας που πολλές φορές είναι κληρονομικά, αλλά κυρίως και με την έλλειψη σωστής διαπαιδαγώγησης. Αλλά στο τέλος της ημέρας καταλήγουμε μέσα στον πολύ μεγάλο κόσμο του διαδικτύου να είμαστε θύματα εύκολα για τον κάθε ένα ο οποίος δεν θέλει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του, δεν έχει ζωή όπως είπε ο Τάσος πολύ ορθά, δεν ζει τη ζωή που θα ήθελε να ζει και επιλέγει, ίσως και υποσυνείδητα, μπορεί και συνειδητά, επιλέγει να ρίχνει χολή στους ανθρώπους που νομίζει πως έχουν ζωή, που φαίνεται πως έχουν ζωή, που μπορεί όντως να έχουν ζωή, για να νιώσει έστω και λίγο καλύτερα. Ναι. Τι κάνουμε λοιπόν με το cyberbullying? Για παράδειγμα, ανεβάζω μια φωτογραφία, εντάξει, στο Instagram, και μπορεί να μου γράψει κάποιος από κάτω τι χοντρή που είσαι, τι μεγάλη που είναι η μύτη σου. Τι κάνω? Block. Όχι, ρε Χάρη μου. Σωστό. Όχι. Έχει δίκιο ο Χάρης. Ναι. Έχει δίκιο ο Χάρης. Block κατευθείαν. Γιατί όμως θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία? Γιατί οτιδήποτε σχόλια είναι αρνητικά και φαίνεται που το μίλη ότι εκείνος που το έκαμε έγραψε σχόλιο για να σου ρίξει την ψυχολογία σου, τον μπλοκάρεις και δεν το επιτρέπεις να μπει στο διαδικτυακό σου χώρο, στην πραγματική ζωή. Αν έρθει κάποιος και σου πει στα μούτρα, Παναγία μου, κόρη, θεκλέντα πασά που είσαι, πόσο τεράστια είναι η μούτη σου, όμως το μελιτζάνα. Ας σου πει κάποιος στην πραγματική ζωή, έτσι θα του κάνεις. Του πεις ευχαριστώ, μα ναι μου ρε, θα θυμώσεις. Θα θυμώσω γιατί αυτό δεν εμπίπτει στην... Είναι κακία, δηλαδή... Κακή τρέχεια. Είναι ένα δεικτικό μήτα σχόλιο. Δηλαδή σου λέω κάτι για να σε πληγώσω. Δεν είναι ότι ήρθε να σου... Όχι, δεν είναι ότι ήρθε κάποιος να σου πει, α, Θέκλα μου, ξέρεις, νομίζω ότι αν μπορεί να έβαλες λίγο παραπάνω που... Λέω ένα τυχαίο παράδειγμα τώρα, Θέκλα μου, έτσι, επειδή ξεκίνησα από αυτό που είπες εσύ. Τον άλλον και να του πεις, δες πως βάφτηκα, έχω κάνει σωστά τη φωτοσκίαση και φαίνονται σωστά τα χαρακτηριστικά μου και να σου πει, ξέρεις, έχεις βάλει περισσότερο φως εκεί που πρέπει να βάλεις σκιά και φαίνεται πιο μεγάλη μύτη. Αυτό δεν είναι... Μιλάω στα χαμένα. Βάζω μια φωτογραφία τώρα. Δεν μου έχει τύχει στο Instagram, μου έχει τύχει κάτω από βίντεο στο YouTube να γράψει κάποιος. Πω, τι μητόγκα έχεις. Γιατί μια χαρά είναι η μύτη σου, Θέκλα μου. Θέκλα μου, τι λες, μια χαρά είναι η μύτη σου. Όχι, είναι μεγάλη μύτη μου. Το ξέρω ότι είναι μεγάλη μύτη μου. Είναι μεγάλη μύτη. Ναι, δεν είναι μικρή, είναι μεγάλη. Εντάξει, δεν είναι μικρή, αλλά δεν είναι μεγάλη. Εντάξει, είναι ευτραφής η μύτη μου. Μια χαρά είναι. Και εγώ είμαι ευτραφής, εντάξει. Λες ρε φίλε που μπαίνεις από κάτω να σχολιάσεις να μην το ξέρω. Ναι, αλλά κάνοντας τον blog, επειδή συμφώνησες, Θέκλα μου, και συγγνώμη που σε διακόπτω. Επειδή πολλές φορές διαφωνώ με τον Χάρη σε πολλά πράγματα και γενικά σε ό,τι έχει να κάνει το διαδίκτυο. κάνοντας τον blog, δεν του δίνεις αξία αυτού του ανθρώπου? Όχι. Θέκλα μου, εγώ να ξέρεις ότι πριν να κάνω blog, γράφω και ένα comment του τύπου Thank you next. Βλέπω ότι το βλέπει. Ή πάντων θέλω να δω ότι το είδε. Α, είσαι άρρωστος. Και μετά το κάνω μπλοκ ταυτόχρονα. Καλά κάνεις, Χάρη. Πολύ καλά κάνεις. Έτσι είναι. Ο Χάρης χρησιμοποιεί την ορθή στρατηγική να σου πει. Να σπάσω. Thank you, next, Θέκλα μου. Ειδικά και μετά να τον κάνω και μπλοκ. Εγώ στο YouTube, στο κανάλι μου ως δημιουργός, έχω την ευχαίρεια να βάλω κάποιου τα σχόλια του σε απόκρυψη. Τον μπλοκ στο YouTube σημαίνει ότι σχόλια γράψει κάτω από το βίντεο να μην φαίνονται. Αν κάποιος μου γράψει κάτι κακεντρεχές, κάτι ξεκάθαρα κακεντρεχές, το βάζω κατευθείαν σε απόκρυψη χωρίς να μπω σε συζήτηση. Αν κάποιος γράψει κάτι το οποίο χωράει συζήτηση, μπορεί να απαντήσω μονολεκτικά και να του πω επειδή αυτό το σχόλιο που έγραψες ήταν κακεντρεχές και εμπίπτει στα πλαίσια του cyberbullying, σε βάζω σε απόκρυψη. Αλλά με το να βάλεις σε απόκρυψη ή να μπλοκάρεις κάποιον ο οποίος έχει φανεί ξεκάθαρα ότι η διάθεση του δεν είναι επικοδομητική. Και ότι έρχεται στο προφίλ σου. Εντάξει, γιατί στο προφίλ σου έρχεται και γράφει. Δεν πήγες εσύ στο προφίλ του. Πήγες εσύ σπίτι του και του είπες κάτι και αντέδρασε. Ήρθε σπίτι σου να τα γράψει. Ισχύει, από τη στιγμή που άλλος φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι νταΐς, ότι είναι μπούλης και ότι έχει μπει για να κάνει πάρτι, μπλοκάροντας το, του κόβεις το χώρο να κάνει πάρτι.
Και να σας πω και κάτι άλλο. Ξέρεις επίσης τι είναι πολύ ωραία, Θεκλά μου. Να στέλνεις αναφορές στα Facebook, Instagram κτλ. Και να πεις ότι αυτός ο λογαριασμός. Εγώ το κάνω κάθε εβδομάδα και μου έρχονται report. Πεις ότι ελέξαμε τα report σου κτλ. Άρη, σε ευχαριστώ που το λες αυτό, γιατί το είχα ξεχάσει. Στα κοινωνικά δίκτυα υπάρχει αυτή η επιλογή στις ρυθμίσεις. Όταν κάποιος γράφει προσβλητικά σχόλια, όταν κάποιος γράφει κακεντρική σχόλια, όταν κάποιος κάνει διαδικτυακό εκφοβισμό, cyberbullying, υπάρχει επιλογή να καταγγείλουμε το προφίλ και το σχόλιο ή στο Facebook ή στο Instagram ή δεν ξέρω εγώ σε οποιοδήποτε social media κοινωνικό δίκτυο βρισκόμαστε και μετά αυτή η πλατφόρμα που φιλοξενεί τα σχόλια όλων κάνει κάποιους ελέγχους και κάποια προφίλ μπορεί να στείλει και την λειτουργία της. Θεκλά μου, έχω μία απορία. Θέλω κάτι να ρωτήσω εδώ τα αγόρια. Τι θεωρείτε ότι κάνει μια γυναίκα όταν ένας άντρας τη στείλει γυμνές φωτογραφίες του στο προφίλ της και τι πρέπει να κάνει μια γυναίκα όταν... Τι κάνει μια γυναίκα, προφανώς σε στέλνει στις φίλες της και γελά. Όχι, συγγνώμη. Και αν δει κάτι ωραίο, όμως θα απαντήσει. Καλά ρε, είστε, τι να σας πω εσείς. Θέκλα μου, τι έκανε μια γυναίκα. Τι κάνει μια γυναίκα. Κοιτάξτε, εγώ είμαι η παντρεμένη γυναίκα πλέον, δεν τολμούν και πολύ, αλλά μπλοκ κατευθείαν. Όταν ήμουν ελεύθερη, έκανα και πλάκα. Του τύπου. Έγραφα πίσω κάποια σχόλια, τα οποία π.χ. μπορεί να ήταν πω, πω, από το τάδε site την έχεις πάρει αυτή τη φωτογραφία. Φαντάζομαι που καθόλου στην προσωπική σου στιγμή. Τέλος πάντων, ας προχωρήσω στο επόμενο σκέλος. Τι κάνω... Χριστιανά, μπλοκάραμε. Μπλοκάραμε. Μπλοκάρασε. Ήθελα να πω ότι ένας άντρας... Θα σου πω μια κουβέντα να γελάσεις. Ναι, ναι, ναι. Μια φορά μες στο Facebook, τώρα μιλούμε για κουβέντα, ήταν πριν το 2016, πριν να γνωρίσω τον άντρα μου. Στέλνει μου ένας άγνωστος, hi, τι κάνεις, του το αποστέλνω στη συνέχεια. Είχα όρεξη την νύχτα, λέω του, τι θέλεις. Έτσι. Επειδή είχα όρεξη, τι θέλεις. Τι θέλεις, πάει τι κάνεις. Τι θέλεις. Γράφει μου, θέλω προσωπική επαφή χωρίς δεσμεύσεις. Δεν λέω τη λέξη, μπορώ από τη λέξη. Όχι, όχι, ναι, καταλάβαμε. Η λέξη σεξ λέγεται. Ναι, θέλω σεξ χωρίς δεσμεύσεις. Γράφω του κι εγώ πίσω, καλά ρε κουμπάρε, δώσ' με ένα λεπτό να δω το προφίλ σου. Δεν θωρώ. Γράφω του πίσω. Έθωρο που θέλω να πας στο προφίλ σου να γράφει ότι το έχεις χρυσό, έχεις άλλα χαρίσματα που να σου δίνουν τόσο θάρρος να πηγαίνεις από μόνος σου σε μια άγνωστη και να ζητάς σεξ χωρίς δεσμεύσεις. Δεν ξέρω Σάκης Ρουβάς, λαλό του. Έγραψε μου, είσαι σχρή, είσαι άθλια και με μπλόκαρε. Και γελώ. Ναι, γιατί ήταν πολύ κύριος απέναντί σου. Λόγι καλά ρε φίλε, έχεις το χρυσό, ας πούμε εσύ και έχεις τόσο θάρρο, άρχισε σε μία άγνωστη να ζητάς σεξ χωρίς δεσμεύσεις. Πειράζεσαι, Θέκλα μου, πειράζεσαι. Ήθελα να καταλήξω στο ότι ένας άντρας θα αντιδράσει πολύ διαφορετικά αν μια γυναίκα του στείλει γυμνές φωτογραφίες της από ότι μια γυναίκα που λαμβάνει γυμνές φωτογραφίες από έναν άντρα. Πώς νομίζεις ότι θα αντιδράσει ένας άντρας? Να τις δεις, να τις ξαναδεί, να τις στείλει από εδώ, θα τις στείλει από εκεί. Έχεις δίκιο, ναι. Δεν έτσι. Ξέρεις τι συμβαίνει πολλές φορές και καλά κάνεις που τώρα φέρεις. Πολλές φορές στο διαδίκτυο υπάρχουν διάφοροι απατεώνες. Απατεώνες του διαδικτύου, con artists, οι οποίοι συνήθως είναι σε κάποιες αφρικανικές χώρες όπως η Νιγηρία και κάνουν λογαριασμούς ψεύτικους και νομίζεις ότι μιλάς με μια κοπέλα. Τώρα το λέω για να το ακούσουν και οι τηλεθεατές, ειδικά όσοι είναι μεγαλύτερης ηλικία και τώρα έχουν μπει μέσα στα Facebook, τα κοινωνικά δίκτυα κλπ. Σου στέλνει έτοιμα φιλίας, βλέπεις μια κοπέλα εκεί πέρα, ξανθιά, όμορφη, νεαρή κλπ. Και αρχίζει και σου γράφει διάφορα πράγματα και σου στέλνει και γυμνές φωτογραφίες. Και μπορεί να στείλεις και εσύ πίσω. Υπάρχει μεγάλη περίπτωση ο άνθρωπος που χειρίζεται αυτό το προφίλ να μην είναι μια κοπέλα αυτή που είναι στη φωτογραφία, αλλά είναι ένας απατεώνας σε μια άλλη χώρα, ο οποίος να έχει φτιάξει αυτά τα ψεύτικα προφίλ προκειμένου να πάρει λεφτά. Ναι. Υπάρχει μεγάλη, μεγάλη επιχείρηση απατεώνων αγάπη στο διαδίκτυο. Παρακολούθησα πρόσφατα κάποια αυστραλέζικα ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, είχαν πάει στην Νιγηρία συγκεκριμένα και είχαν πάει undercover αποστολή και συνάντησαν ανθρώπους οι οποίοι έκαναν αυτή τη δουλειά και μπορεί να ήταν ένας νεαρός 22 ετών, για παράδειγμα, που να είναι στην Νιγηρία, να κάθεται όλη μέρα σε ένα ίντερνετ καφέ και να έχει με 20 διαφορετικούς ανθρώπους και άνδρες και γυναίκες διαδικτυακό δεσμό, με ψεύτικα προφίλ, με ψεύτικες φωτογραφίες
και να παίρνει χρήματα από αυτούς. Ναι. Να λέει αγάπη μου, θέλω πολύ να έρθω στην Αμερική να σε συναντήσω, στην Αυστραλία να σε συναντήσω, στην Κύπρο να σε συναντήσω και δεν έχω λεφτά, μπορεί να μου στείλει 500 ευρώ. Και έχει περιπτώσεις που μπορεί να δώσουν πάρα πολλά χρήματα. Έχει μια Αμερικάνα που είχε δώσει 300.000 ευρώ και νόμιζε ότι τα έχει μεταφράσει. Πώς ήταν να πάει η Ζωστιλέν του 300.000? Ορίστε. Πώς δεν ήταν να πάει να την ευρύζει ο Στυλέντου 300.000. Της είχε μπει αυτός μια ιστορία, αν αυτός είχε πάρει τις φωτογραφίες ενός πιλότου της αεροπορίας και είπε ότι είμαι ο Τάδε, ενώ δεν ήταν. Και έφτιαξε μια περίτεχνη ιστορία ότι ήταν. Συνήθως οι γονείς τους έχουν πρόβλημα. Καταγιδευμένος σε εκείνη τη χώρα και ότι είχε μπλέξει με τα δικαστήρια, κάτι τέτοιες βλακίες. Αλλά μιλούμε ότι αυτός ο άνθρωπος όμως για να πάρει 300.000 ευρώ επένδυσε ώρες. Δηλαδή μπορεί 18 ώρες το 24 να μιλούσε με εκείνη τη γυναίκα. Σε βιντεοκλήσεις, σε μηνύματα. 300 το έπιασε, Θέκλα μου δηλαδή. Ναι. Πρέπει να προσέχουμε, δεν δίνουμε χρήματα σε κανέναν. Ούτε σημαίνει ότι αν κάποιος μας στείλει φωτογραφίες είναι δικές του. Ναι. Και να πάψουμε, Θέκλα μου, αυτό είναι άλλο μεγάλο κεφάλαιο, γιατί είναι η ανάγκη του κόσμου να επικοινωνήσει, που πιστεύοντας, πουλώντας κάποιος έρωτα, ενώ με τα λόγια τέλος πάντων, εύκολα μπορεί να σε πείσει. Είναι πολύ κακή υπόπτη όταν κάποιος μας ερωτευτεί κατευθείαν. Μπορείς να σε ερωτευτεί κάποιος. Είσαι και σπουδαίος που είσαι. Θέκλα μου, μπορείς να ερωτευτείς κάποιον που το διαδίκτυο χωρίς ούτε μία επαφή, ρε παιδιά. Μπορείς, γιατί θα σου κάνει αυτόν το εγκεφαλικό το... Ναι. Δεν θα είναι εγκεφαλικά που ερωτευόμαστε, έχει δίκιο Χριστιανά. Μπορείς, αλλά υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μπλέξουμε με απατεώνα αγάπης. Με απατεώνας αγάπης. Ναι, απατεώνας αγάπης, con artist είναι στα αγγλικά όρος. Με ένα απατεώνα αγάπης, ο οποίος το έχει σαν δουλειά να φτιάχνει ψεύτικα προφίλ. Να προσελκύει ανθρώπους που είναι ευάλωτοι. Συνήθως είναι άνθρωποι που είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, που έχουν χωρίσει, που είναι χείροι, χείρες και είναι μόνοι και δεν ξέρουν πολύ καλά από το διαδίκτυο και μπαίνουν για πρώτη φορά. Και μπορεί να θέλουμε να πιαστούμε, ναι. να μας πετύχει κάποιος σε ευάλωτη στιγμή, να μας δείξει ότι μας κατάλαβε. Κάνουν το λεγόμενο grooming, που το grooming είναι η προετοιμασία του θύματος. Δηλαδή προετοιμάζουν το θύμα για να πέσει και να τους πιστέψει 1000%. Μπορεί να ζητήσουν να δανειστούν χρήματα και να τα επιστρέψουν στην αρχή για να αποκτήσουν εμπιστοσύνη και μετά κάνουν τη μεγάλη κομπίνα. Να προσέχουμε πάρα πολύ. Μάλιστα. Παλιότερα ήταν πιο απλοϊκά τα πράγματα. Μπορούσε να σου στείλει κάποιο το email, είμαι ο Τάδε από την Τάδε χώρα της Αφρικής και θέλω να μου στείλει το λογαριασμό σου, να σου στείλω χρήματα, κάτι βλακίες που τα καταλαβαίναμε και λέγαμε είναι απάτη. Τα λεγόμενα spam emails, αυτά ναι. τα οποία ήταν για phishing, cat phishing. Αυτό όμως το διαδίκτυο, οι απατεώνες αγάπης αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ. Μάλιστα. Φυσικά είναι κάτι διαφορετικό από το cyberbullying, ναι. αλλά είναι επίσης ένα κίνδυνο. Αλλά υπάρχουν. Θέκλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν και σήμερα μαζί εγώ μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μήνα. Σε όλους εύχομαι και να πάμε καλά όλοι με αυτή την κατάσταση. Να είσαι καλά, Θέκλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας.